πράγματα τα οποία μπορείτε να φτιάξετε με ανακυκλώσιμα υλικά. Εδώ είναι το φεστιβάλ ανακύκλωσης. Καλησπέρα σας, να σας καλωσορίσω από την εταιρεία επικοινωνία Τσούς για λογαριασμό της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου τρέχει αυτό το διαδραστικό event όλη την εβδομάδα για να αναδείξουμε τα εμβληματικά έργα που έχει ετοιμάσει και έχει δημιουργήσει η περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να διαχειρίζεται ορθά τα σκουπίδια και να βάλει και αυτή ένα πολύ μεγάλο λιθαράκι στην επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων. Είμαι και εγώ προσωπικά από την Κόρινθο, οπότε έχω δει πως έχει λυθεί δραματικά το πρόβλημα, το δραματικό πρόβλημα των σκουπιδιών. Τι κάνουμε εδώ σήμερα και τι θα κάνουμε εδώ όλη την εβδομάδα? Έχουμε διοργανώσει ένα φεστιβάλ. Το φεστιβάλ το λέμε Φεστιβάλ Ανακύκλωση. Το μήνυμά μας είναι μία μέρα, μία απόλυτη ημέρα. Σήμερα ξεκινάμε από την Καλαμάτα, Σπάρτη, Τρίπολη, Κόρινθο, Άργος, Ναύπλιο. Όλοι στις κεντρικές πλατείες, ο κόσμος της Πελοποννήσου θα έχει τη δυνατότητα να εκτεθεί από κοντά και να εκπαιδευτεί για τα σημαντικά ωφέλη της ανακύκλωσης και για το πώς μπορεί να γίνει ο σωστός διαμοιρασμός των απορριμμάτων, γιατί η διαχείριση απορριμμάτων δεν είναι θέμα μόνο του κράτους ή της περιφέρειας ή της πολιτικής εξουσίας, αλλά ξεκινάει μέσα από το σπίτι μας. Ο καθένας μας μπορεί να μάθει να διαχειρίζεται τα σκουπίδια σωστά και να ωφελήσει την κοινωνία. Όπως βλέπετε, ο κύριος στόχος είναι τα μικρά παιδάκια, γιατί αυτά είναι το μέλλον του τόπου μας και το μέλλον της Πελοποννήσου, τα οποία μέσα από διάφορες δραστηριότητες, φαν δραστηριότητες, εύκολες δραστηριότητες, μαθαίνουν να ανακυκλώνουν σωστά τα σκουπίδια και να μπαίνουν στην κλήρωση και για κάποια πολύ ωραία δώρα που η περιφέρεια θα προσφέρει. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ να το δούμε λίγο από μακριά. Εδώ είναι ουσιαστικά οι μπασκέτες, οι κάδοι έχουν το ρόλο μιας μπασκέτας, όπου τα παιδιά έχουν σαν στόχο να μάθουν αναλόγως του χρώματος να ανακυκλώσουν τα σωστά υλικά. Είτε αυτό είναι πλαστικό, είτε είναι γυαλί, είτε είναι χαρτί. Αυτό θα ολοκληρώσει πρώτο στη διαδικασία, θα μπει στην κλήρωση για κάποια τάμπλετ. Ακριβώς δίπλα, δεν ξέρω αν θέλετε να μην διακόψουμε και το παιχνίδι. Έλα, κουκλά μου. Εδώ λοιπόν είναι ένα δεύτερο παιχνίδι που είναι one-to-one ερωτήσεις για την ανακύκλωση. Αυτός που θα κερδίσει επίσης θα μπει στην κλήρωση κάθε βράδυ σε κάθε πόλη του Πελοποννήσου. Η περιφέρεια Πελοποννήσου κληρώνει δύο μεγάλα δώρα στο τέλος της βραδιάς για τους ανθρώπους που θα παίξουν και θα κερδίσουν. Και εδώ είναι τα παιχνίδια που μαθαίνουμε την ανακύκλωση ζωγραφίζοντας, έτσι, και φυσικά ανακυκλώνοντας. Τα μικρά παιδάκια. Είναι μια πολύ ωραία δράση. Είναι μια πολύ ωραία δράση, γιατί είναι πολύ ωραία και εμβληματικά τα έργα που έχει κάνει η περιφέρεια Πελοποννήσου και εμείς είμαστε χαρούμενοι και αγωνιούμε για να πάει καλά και να ολοκληρωθεί η εβδομάδα με επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καθημερινότητα των κατοίκων και των μέλων του τόπου μας. Σας περιμένουμε και... Μια μεγάλη προσπάθεια, να ξέρετε, βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι τρεις μονάδες λειτουργούν. Η μονάδα στην Παλιόχουνη πλέον λειτουργεί πλήρως, που είναι και η μεγάλη μονάδα. Οι άλλες μονάδες στην Καλλιρόη και στη Σκάλα υποδέχονται απορρίμματα. Πολύ σύντομα θα έχουμε ολοκληρωμένη λειτουργία και σε αυτές τις μονάδες. Βλέπετε και εδώ και αύριο στην Τρίπολη και μετά στη Σπάρτη, στην Κόρινθο, στο Άργος. Γίνονται 5 μεγάλες εκδηλώσεις για την ανακύκλωση. Θέλω να σας δώσω το εξής μήνυμα, ότι μπορεί να μειωθούν τα απορρίμματα στο 1/3, άρα να έχουμε και ωφέλεια οικονομική στους πολίτες, εάν προωθηθεί η ανακύκλωση.
και ξεκινάμε για τα παιδιά, από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πειθό, μπορεί να επιβάλλουν στα σπίτια τους, να προωθήσουν το θέμα της ανακύκλωσης. Αντί να πηγαίνουμε 250.000 τόνους στον χρόνο σκουπίδια, μπορεί να πηγαίνουμε μόνο 100.000 που έχουμε και υποχρέωση να πάμε στις μονάδες. Δεν είναι δηλαδή το θέμα μόνο οικολογικό, είναι και οικονομικό. Μπορεί να μειωθεί στο 1/3 το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση όχι μόνο για τον Δήμαρχο αλλά για όλη την κοινωνία. Αν θέλουμε να μειωθεί το κόστος όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η ανακύκλωση είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση και για την Πελοπόννησο και για ολόκληρη την πατρίδα μας. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν τα εγκαίνια των μονάδων, δηλαδή σε 10 μέρες το αργότερο από τώρα, με εκπροσώπηση και από την κυβέρνηση και από άλλες πλευρές σε έναν πολύ υψηλό βαθμό. Λύσαμε ένα πρόβλημα τεράστιο για την Πελοπόννησο. Προφανώς στην επίλυση του προβλήματος αυτού συνέβαλε καθοριστικά και η προηγούμενη διαχειριστική αρχή. Τα παιδιά μας μπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά στην ανακύκλωση, γι' αυτό απευθυνόμαστε στα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ την Αναπτυξιακή, τον κύριο Φίφα, την εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε, τον Αντιπεριφερειάρχη τον Αντρέα τον Τζουκαλά, ο οποίος είναι κεντρικό πρόσωπο στη διαχείριση των απορριμμάτων και εύχομαι αυτή η εκδήλωση να πιάσει τόπο και να έχουμε και άλλες εκδηλώσεις πάντοτε προς τα παιδιά να τα παροδούμε όπως γίνεται με όλα τα παιδιά του κόσμου και ιδιαίτερα της Ευρώπης στο θέμα της ανακύκλωσης. Ευχαριστώ πολύ τους δημοσιογράφους που προβάλλετε το γεγονός αυτό και καλή σας νύχτα. Την κλήρωση. Ελάτε παιδιά να κάνουμε την κλήρωση. Οπότε έχουμε πει ότι εφόσον έχετε συμμετέχει στα παιχνίδια μας και έχετε νικήσει, έχετε πει στην κλήρωση και εφόσον είστε εδώ και ακούσετε το όνομά σας, θα έρθετε για να παραλάβετε το δώρο σας. Την πρώτη κλήρωση θα την κάνουμε τώρα. Ο κύριος Περιφερειάρχης θα πατήσει αυτό το κουμπί, θα βγάλει δύο ονόματα. Ο πρώτος... Πατάω το κουμπί. Πάμε. Ένα, πρώτη κλήρωση. Τρία. Έχουμε, λοιπόν, Νατάσα. Μου το δίνετε. Ναι. Νατάσα Νουρεντίν, είναι εδώ. Πού είσαι, Νατάσα. Νατάσα Νουρεντίν, η πρώτη νικήτρια. Για ένα τάμπλετ. Πάμε ο επόμενο. Νατάσα Νουρεντίν. Έλα, έλα, έλα. Νατάσα. Μπράβο, Νατάσα. Μπράβο, Νατάσα. Δεύτερο για αυτό το πράγμα. Φωτογραφία, παρακαλούμε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Νατάσα.